Ελλάδα Sports 94,3. Και καλησπέριζουμε τον Λάμπρο Γκαραγκάνη, ο οποίος τα κατάφερε και είναι μαζί μας αυτή την προχωρημένη ώρα. Λάμπρο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Γεια σου, Λευτέρη, καλησπέρα. Είχαμε πολλά πράγματα από τον Παναθηναϊκό σήμερα, έξω διοικητικά και αγωνιστικά. Το ευχάριστο είναι βέβαια ότι μετά από πολύ καιρό ο Φώτης ο Ανίτης κατάφερε και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κανονικά. Βέβαια, βέβαια. Είναι η πρώτη φορά μετά από 53 ημέρες που έβγαλε κανονική προπόνηση. 7 Ιουνίου, αν έχω μετρήσει σωστά, είναι τέλος πάντων η τελευταία φορά που αγωνίστηκε στο φιλικό της εθνικής μας ομάδας με τη Γερμανία. Έκτοτε δεν έχει βγάλει ούτε μία προπόνηση, οπότε συνιστά ήδη στη Λευτέρη το γεγονός ότι έβγαλε σήμερα. Από την άλλη, είχαμε μία έτσι απόφαση σοκ για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό από την διοίκηση του Παναθηναϊκού, από τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχεις κάποια πληροφόρηση? Υπάρχουν πολλές εκδοχές ότι υπάρχει μία στενοχώρια για τα συνθήματα που ακούγονται, ότι υπάρχει μία δυσαρέσκεια για κάποιους από τον Ερασιτέχνη. Δεν ξέρω. Κοίταξε να δεις. Η δική μου πληροφόρηση καταρχήν αυτό έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Στη δική μας πιάτσα ακουγόταν πάρα πολύ, αλλά επειδή ήταν μια τηλεφωνική συζήτηση ανάμεσα στους δύο άντρες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρεις τι ακριβώς υπόθηκε. Όταν λοιπόν διαπιστώσαμε προς το τέλος της εβδομάδας ότι τα διαρκείας και τα εισιτήρια μπορεί να τα προμηθευτεί ένας φίλος του Παναθηναϊκού χωρίς να πληρώσει κάρτα φιλάθλου ή κάρτα μέλους στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, αν δεν είναι μέλος, εκεί άρχισε να μπαίνει, τουλάχιστον θα μιλήσω για εμένα, ψήλη στα αυτιά μου. Το Σαββατοκύριακο έγινε ένας κακός χαμός στα social media και κυρίως στο X, διότι όπου είναι, ξέρεις, τα πάντα ανώνυμα και τα πάντα γράφονται πάρα πολύ εύκολα και χωρίς να στοιχειοθετούνται και χωρίς να υπάρχει και κάποια ευθύνη για αυτόν που τα γράφει, ότι άρχισε να κυκλοφορεί. Στην ουσία περιέγραψε όλα τα social media λίγο πολύ λάθος. Ναι, αυτή η διάρρηξη στις σχέσεις ανάμεσα στο Γιάννη Αλαφούζο και τον Τάκη Μαλακατέ. Και θυμίζουμε και ότι λίγες μέρες πριν είχε βγει ανακοίνωση ευχαριστήρια από τον κύριο Μαλακατέ. Αρχές της προηγούμενης εβδομάδας ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τον Παναθηναϊκό και τον Γιάννη Αλαφούζο για τη συνεισφορά στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, τον οποίο μάλιστα είπε ότι χάρη σε αυτή τη συνεισφορά είναι προσπαθεί να γίνει, να παραμείνει πρωταθλητής όλα τα σπόρα, ας πούμε, πολύ τιμητική επιστολή. Κοιτάξτε, το παρασκήνιο δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο και σε αδρές γραμμές για να πω δύο πράγματα. Όποιος πιστεύει ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έβγαλε τα χορηγικά πακέτα από τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό γιατί στήριζε και γυναικείο ποδόσφαιρο και τα λοιπά, αρκετά σπορ, ποδόσφαιρο γυναικών μάλλον. Όποιος πιστεύει λοιπόν ότι λόγω των ύβρεων του κόσμου τιμώρησε τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, είναι δικαίωμά του να το πιστεύει, δεν θα του πω εγώ να μην το πιστεύει. Η πραγματικότητα όμως είναι αρκετά διαφορετική. Έχει να κάνει με το γήπεδο. Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ. Εντάξει, τώρα θα μπουν γήπεδα μέσα, ο ΆΚΑ για 99 χρόνια θα γίνει ένα σαχταρμά. Ναι, υπάρχουν πολλές εκδοχές. Για το γήπεδο, για ποιον λόγο? Ναι. Μόλις προχθές εγκρίθηκαν οι ψωμετρικές διαφορές. Όλα φαίνεται να προχωράνε τουλάχιστον υποφερτά καλά, θα πω εγώ. Δεν θα πω καλά, γιατί για τα δικά μου δεδομένα δεν είναι καλά. Έχουμε και εκλογές στο κόμμα, μην ξεχνάς. Ναι, ακόμα και έτσι. Ναι, βέβαια. Ο Δήμαρχος έχει και άλλες ασχολίες αυτό το διάστημα, ισχύει αυτό που λες. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι και να μην πηγαίνει ο Βοτανικός καλά, για ποιο λόγο τώρα, και όχι το καλοκαίρι? Γιατί τώρα που έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός, για ποιο λόγο? Για να σαμποτάρει ο Αλαφούζος, ας πούμε, τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό? Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, μάλιστα από τότε που η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αφαίρεσε την κάρτα φιλάθλου από τα διαρκείας της, ο κύριος αιμοδότης, ο πρώτος αιμοδότης του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού είναι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο δεύτερος ο κύριος Βρανόπουλος. Συμπτωματικά και οι δύο καθυβρίζονται σε καθημερινή βάση. Ναι. Υπήρχε δηλαδή, και εκείνη η κίνηση που είχε γίνει στον Ερασιτέχνη. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος, επειδή πάλι θα υπάρξει παρεξήγηση σε αυτό που λέω, το θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική. Αναφέρεται το δικαίωμα. Ποιος που κάνει, ποιος δεν του κάνει. Εδώ όμως, στην περίπτωση, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Διότι ο Γιάννης Αλαφούζος, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ τουλάχιστον, εντόπισε ότι κάποιοι διοικούνται στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό δεν έχουν την πρέπουσα και αρμόδια συμπεριφορά και προς το ποδοσφαιρικό τμήμα και προς το πρόσωπό του, αλλά και προς το πρόσωπο του ίδιου του Γιάννη Αλαφούζου, αλλά και προς τον ίδιο τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα. Γιατί? Είναι σύνθετο πρόβλημα γιατί φαίνεται πως είπε ο Γιάννης Αλαφούζος. Λάμπρο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτό έχει διαφανεί μέσα από τοποθετήσεις τους, ας πούμε, στα social media? Ναι. Ναι, σε κάποιους από αυτούς ναι.
Κοίταξε να δεις. Ο κύριος Βρανόπουλος δεν έχει εκφραστεί ποτέ αρνητικά εναντίον του Γιάννη Αλαφούζου, για να τα λέμε όλα. Ο άνθρωπος είναι σοβαρός από το λίγο που έχω δει, δεν το γνωρίζω προσωπικά. Και είναι και. Ούτε εγώ το γνωρίζω. Χαμηλών τόνων νομίζω ότι είναι. Είναι χαμηλών τόνων και βοηθάει αθόρυβα. Μπράβο, ναι, και το έχει δείξει τα προηγούμενα χρόνια ειδικά που δεν τον ήξερε κανένα σχεδόν. Κιόλας όπως πάντα αυτό που. Ναι, όπως γίνεται συχνά. Ναι. Έτσι. Αν ήταν παταχθής ο Βρανόπουλος, θα ήταν να χαίρεσαι στον Παναθηναϊκό, ειδικά θα ήταν πρώτη μούρη. Δεν είναι. Σοφά μιλάς γέροντα, αν και δεν είσαι γέροντας. Για συνέχεια. Για να είμαι δίκαιος, ο Τάκης Μαλακατές μπορεί στα δικά μου μάτια τουλάχιστον να είναι ελλιπής ως πρόεδρος. Λυπάμαι που το λέω. Είναι η άποψή μου εδώ και πάρα πολύ καιρό και ας προχωράει το Βοτανικό. Όμως είναι και αυτός χαμηλών τόνων άνθρωπος που ποτέ δεν θα πήγαινε κόντρα. Όπως δεν πήγε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, δεν θα πήγε στον Γιάννη Αλαφούζο. Δεν έχει κάποιο όφελος να το κάνει. Θα ήταν και αυτοκτονικό στην τελική. Όμως, ένα διοικητικό συμβούλιο δεν αποτελείται από τον πρόεδρο και τον αλφαντιπρόεδρο. Αποτελείται από κάποια μέλη, 9 μέλη, έτσι, 8. Αν βγάλουμε τον εκπρόσωπο της ΠΑΕ. Που φυσικά ο Παναγιωτήδης, ο κ. Παναγιωτήδης, δεν αποκλείεται να πάει κόντρα στον Γιάννη Αλαφούζο. Αφού έχουν ουσιαστικά εργάζονται για το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν λοιπόν και στο διοικητικό συμβούλιο, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο, να το πω έτσι, του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, ορισμένοι υπερδραστήριοι. Που αργά ή γρήγορα η δράση τους θα έβγαινε προς τα έξω. Θα έβγαινε. Ειδικά στην εποχή που ζούμε, Λάμπρο, αλίμονα νομίζω ότι θα πέρασε. Μπορεί να μην ασχοληθεί με τον Λευτέρη και τον Λάμπρο ο Αλαφούζος και ο Χίψη μεγάλο παράγοντας. Αυτός όμως που δουλεύει για τον Χίψη Αλαφούζο, θα πάει και να του πει κάτσε παρέα. Ζήτησε αυτούς τους εδώ, ας πούμε, δίνεις κάποια χρήματα και αυτοί σε βρίζουν. Δηλαδή, τι κάνεις. Και εκεί. Όπως καταλαβαίνεις, θα γυρίσει το μάτι ανάποδα. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω την αποφασή. Εξηγήσω όμως. Γιατί είναι λάθος η άποψη του Γιάννη Αλαφούζου. Είναι λάθος. Δεν πρέπει να τιμωρήσει ο Γιάννης Αλαφούζος αυτή τη στιγμή με τον τρόπο του Εραστέχνη Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Αρκεί να βρεθούν αυτοί οι 4-5 να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους με οποιοδήποτε κόστος και νομίζω ότι όλα θα φτιάξουν. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Όπως επίσης και ο κύριος Μαλακατές. Γιατί καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι τα social media είναι media. Δηλαδή είναι τα media του κόσμου. Δηλαδή είναι τα κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωσης όπως συμβαίνει στα media. Για τον κύριο Μαλακατέ λοιπόν γράφεται με αλφαγιώτο ότι έχει προβεί σε οικονομικές ατασταλίες. Δεν το γράφω εγώ. Υπάρχουν πόσες. Έτσι. Όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοια πράγματα και ο κύριος Μαλακατές ή δεν παρετείται ή δεν κάνει κάποια αγωγή στους ανθρώπους. Και θα έπρεπε να είναι ποινικά κολάσιμα, αν δεν είναι σημαίνει έτσι ακριβώς. Ποινικά κολάσιμα. Άμα πω εγώ τώρα σε σένα ότι ο Λευτέρης, ας πούμε, είναι αυτό και εκείνο. Και το αυτό και εκείνο είναι μηνύσιμο. Δεν θα μου κάνεις μήνυση. Φυσικά και θα μου κάνεις μήνυση για να βρεις το δίκιο σου και να με αναγκάσεις να μην ξαναεκφραστώ έτσι για εσένα. Όταν ο κ. Μαλακατές, λοιπόν, ακόμα και αυτή την ώρα, τη δύσκολη ώρα, ακολουθεί τη λογική του κατευνασμού, δεν πρόκειται να βρεθεί άκρη. Όμως το πρόβλημα, νομίζω, του Αλαφούζου αυτή τη στιγμή, δεν είναι ο κόσμος, από τον κόσμο. Είναι μαθημένος σαν πινιλίκια. Είναι συνηθισμένος. Πολλά χρόνια. Εσύ σηκώνεσαι το πρωί και πίνεις καφέ. Έτσι συμβαίνει και αυτό με το ευρεολόγιο. Είναι απλά πράγματα. Όμως, δεν υπάρχει ένα μεγάλο όμως. Όταν τα χρήματα τα οποία εσύ διαθέτεις εμέσως, διότι δεν τα διαθέτει, ας πούμε, από την κάρτα φιλάθλου και τα διαρκείας ο ίδιος, όμως με όχημα την ΠΑΕ Παναθηναϊκός διοχετεύονται αυτά τα χρήματα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που προμηθεύεται εισιτήρια ή εισιτήρια διαρκείας στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό. Είναι και αυτό σημαντικό, είναι μια σημαντική παράμετρος. Χώρια κάτι 200, 300 σε χιλιάδες ευρώ που δίνει τα τελευταία χρόνια. Μα σε αυτή την παράμετρο έχει βασιστεί και έχει γιγαντωθεί στον Εραστέχνη Ολυμπιακός, το ξέρεις πολύ καλά. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή που η ΚΑΕ έχει αποφασίσει εδώ και μια τριετία, νομίζω, να αφαιρέσει την κάρτα φιλάθλου από τα διαρκείας, καταλαβαίνει κανείς ότι ο ερασιτέχνης, ότι όλος ο ερασιτέχνης ως οργανισμός θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Στις σχέσεις που έχει με τη διοίκηση της ΠΑΕ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και καθημερινά να αντιπολιτεύεσαι με τον πλέον σκληρό τρόπο, όχι ας πούμε τον Ολυμπιακό, έτσι, αλλά την ίδια στην ομάδα. Δηλαδή, αν εγώ έβγαινα τώρα στην εκπομπή σου, έτσι, και σου λέγα Λευτέρη, καλοί είμαστε εμείς, εντάξει, προσπαθούμε, αλλά το Fight Club στο Sport FM είναι φοβερή εκπομπή. Τι έκανα, δολιοφθορά. Στο μέσο που δουλεύω, εργάζομαι,
Έτσι, και με αμύβη. Προφανώς. Αλλά... προσπαθώ να το βοηθήσω να μεγαλώσει. Δεν θα ήταν δολιοφθορά αυτό? Κάτι αντίστοιχο λοιπόν. Δεν μπορεί να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, Λάμπρο, να σε ρωτήσω, διαβλέπεις ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο να τα βρουν, να υπάρχει μια επαφή του κυρίου Μαλακάτε? Δεν ξέρω τι θα βρουν και δεν θα βρουν. Ξέρω ότι ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός, που με απασχολεί αυτή τη στιγμή περισσότερο ακόμα και από το ποδοσφαιρικό τμήμα, είναι σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Είναι με την πλάτη στον τοίχο οικονομικά. Και πραγματικά θα είναι ευχής έργων να γίνουν οι κατάλληλες αναγκαίες πράξεις, ώστε ο Γιάννης Αλαφούζος να αλλάξει άποψη και να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό. Είναι μονόδρομος αυτή τη στιγμή. Ωραία, Λάμπρο, πάμε λίγο γρήγορα, γιατί τα παιδιά έχουν κάνει τις ερωτήσεις που, όπως συνήθως. Με ρώτησες και επειδή έχει πολύ παρασκήνιο, η υπόθεση αναλώθηκα σε αυτό. Ναι, αλίμονο. Είναι για μένα το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική είδηση. Ούτε τα αγωνιστικά μετράνε σήμερα. Είναι πολύ κόσμο. Αλλά όταν βγαίνουμε για ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού ή μπασκετικού Παναθηναϊκού, μιλάμε για ένα τμήμα. Όταν μιλάει κάποιο για Εραστέχνη Παναθηναϊκό, μιλάει για άπειρα τμήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Και ένας Παναθηναϊκός που ήταν ο πρώτος που είχε τόσα πολλά τμήματα και σε υψηλό επίπεδο τις πολύ παλιές δεκαετίες. Ακριβώς. Και είναι, όπως λένε, η μάνα του λόχου για κάθε ομάδα. Πάμε λοιπόν, ο Κωστής ρώταγε μάλλον μέσω Σάκη. Ακούσαμε σήμερα, η Τόρ Πέρεθ πρέπει να ψάξουν να βρουν ομάδα. Υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο για Σένκεφελντ, Βέρμπιτ, Σπόραρ, Βιλένα? Κοίταξε να δεις, ότι αρχίζει η εποχή της κρίσης παικτών στον Παναθηναϊκό, ναι. Απαντάς και στο Θανάση σε αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί έγραφε ο Θανάσης νωρίτερα αν είχε αποφασιστεί τελικά να γίνει ακαθάριστο το ρόστερ. Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που ο Ντιέγκο Αλόνσο είπε ότι ο Πέρεθ και ο Αϊτόρ δεν του κάνουν, ο Πέρεθ και ο Αϊτόρ θα αποτελέσουν παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, είναι δεδομένο αυτό. Μάλιστα ο Αϊτόρ είναι σε συζητήσεις με την Κόμου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Από εκεί πέρα για Βιλένα, Σέγκεφελντ, Βέρμπιτ, είναι Σπόραρ, είναι παίκτες που είναι διαφορετικές υποθέσεις. Ο Σπόραρ θα φέρει πρόταση. Είναι στη διακριτική ευκαιρία του Παναθηναϊκού να τη δεχτεί ή όχι. Ναι. Ο Βιλένα θα φέρει πρόταση, αναρωτιέμαι. Ο Βέρμπιτ, νομίζω ότι αν πιέσει ο ατζέντη του λίγο την Κοπενχάγη, θα επιστρέψει στη Δανία. Έτσι. Και εδώ υπάρχει λοιπόν μια πιο βατή περίπτωση. Ο Σέγκεφελντ δεν νομίζω ότι μπορεί να φέρει πρόταση αντάξια των χρημάτων που παίρνει στον Παναθηναϊκό. Πού θα τη βρει? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη βρει. Ο Βιλένα είναι εξίσου μια δύσκολη περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός φαντάζομαι θα αναζητήσει το δανεισμό του κάπου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το καλοκαίρι στο κομμάτι αυτό είναι πάρα πολύ μακρύ και δύσκολο. Ναι. Διότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός όχι μόνο να απεμπλακεί από τα συγκεκριμένα συμβόλαια, από όποια τέλος πάντων συμβόλαια δεν υπολογίζει ο Ντιέγκο Αλόνσο, από ποιους παίκτες δεν υπολογίζει ο Ντιέγκο Αλόνσο, αλλά να το κάνει και με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα είναι ζημιογόνος, Λευτέρη. Άρα δύσκολα μπροστά και πολύ ρευστότητα. Υπάρχει ρευστότητα στο κομμάτι αυτό, σαφέστατα. Τώρα με τα γραφικά, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να δουλεύει την υπόθεση του Πελίστρη. Δεν αποκλείω μέσα στην εβδομάδα να έχουμε νέα ή έτσι ή αλλιώς. Και μια υπόθεση του αριστερού μπακ, όπου ακούγονται πολύ σημαντικά ονόματα όπως του Πεντρόσα, που είναι και δύσκολες περιπτώσεις, αλλά δεν έχω κάτι υπόψη μου αυτή τη στιγμή για να σας διαφωτίσω. Πάντως, το όνομα του Πελίστρη, ο κόσμος του Παναθηναϊκού ας το έχει ακόμα ενεργό στο μυαλό του, ότι είναι μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός δουλεύει σε πολύ υψηλούς ρυθμούς, θα έλεγα. Έχεις απαντήσει και σε ένα άλλο φίλο, γιατί ρώταγε για τον Πελίστρη. Κάτι άλλο, αυτή η ρήξη Ερασιτέχνη και ΠΑΕ φέρνει πιο κοντά ακόμα στη χρήση του ΟΑΚΑ για τη φετινή σεζόν, ότι είναι ξεκάθαρο πιο ότι θα πάμε σε ΟΑΚΑ? Η χρήση του ΟΑΚΑ είχε αποφασιστεί. Εδώ όμως υπάρχει και κάτι άλλο, το ΟΑΚΑ, το οποίο έχει μπει εδώ και καιρό στο ΤΑΙΠΕΔ. Μπαίνει σε καθεστώς διαγωνισμού για τις εργασίες, για τις βελτιωτικές εργασίες που πρέπει να γίνουν. Προσωπικά δεν αποκλείω σε καμία των περιπτώσεων αυτές οι εργασίες να αρχίσουν προς το τέλος, ας πούμε, της επόμενης χρονιάς. Προς το τέλος της σεζόν που διανύουμε, με συγχωρείς. Οπότε, άρα κάποια στιγμή θα χρειαστεί να μετακινηθεί ο Παναθηναϊκός από το ΟΑΚΑ, θα λες? Το επόμενο διάστημα το θεωρώ δεδομένο. Δεδομένο. Δηλαδή σε ένα χρόνο από σήμερα ενδεχομένως να μιλάμε ξανά για επιστροφή στη λεωφόρο για τους λόγους που ανέφερα. Αλλά αυτά, επειδή υπάρχει γραφειοκρατία και το ελληνικό δημόσιο λειτουργεί με κάποιο. Λάμπρο, μετακινήσου λίγο γιατί σε χάσαμε για λίγο. Δεν σε ακούω, Λάμπρο. Με ακούς, Λευτέρη? Τώρα τέλεια, ναι, μια χαρά. Ωραία. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι για το άλλο ζήτημα που ενσκύπτει πάλι και αφορά κάποιες ονειρόξεις περί Παναθηναϊκής πολιτείας για 99 χρόνια κτλ. Είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε καθαρά
Ευσεβής πόθη και τίποτα περισσότερο, να το διευκρινίσω και αυτό, μια και λέμε για ΟΑΚΑ. Ωραία, Λαμπρό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, φίλε. Γιατί ήμασταν λίγο αργά σήμερα. Εντάξει, αύριο στο καθιερωμένο ραντεβού θα πεις ακόμα περισσότερα στην εκπομπή του Σάκη. Βεβαίως. Να είναι όλα καλά πάντα. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Γεια σου, Λαμπρό. Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Ελλάδα Sports 94,3.